Ολλανδίας, ώστε σκάβουν κάτω από ερείπια ψάχνοντας για επιζώντες σε σπίτια που κατέρευσαν μετά το φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου στο Μαρόκο. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους χίλιους, ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες. Η σεισμική δόνηση των 7 Ρίχτερ έγινε αισθητή στην Ανδαλουσία, στη Νότια Ισπανία. Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι του Μουλά Ιμπραχήμ. Ακούγαμε τους βράχους να πέφτουν και τους ανθρώπους να ουρλιάζουν. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε. Νομίζαμε ότι ήταν η αποκάλυψη. Από το σεισμό καταστράφηκαν ιστορικά κτίρια στο Μαρακές. Τα περισσότερα από τα θύματα έχουν αναφερθεί σε ορεινές περιοχές στα νότια της χώρας, όπου η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Τα Υπουργεία Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή όλων όσοι επιθυμούν μετά τον καταστροφικό σεισμό.